Για την ερχόμενη εβδομάδα μετατοπίζει το ενδιαφέρον στην ομάδα των Τρικάλων, καθώς και οι ανέδη θα συνεχίσουν προπονήσεις αλλά και θα περιμένουν το πώς θα εξελιχθεί το θέμα της αδειοδότησης. Κατά τα άλλα, τον κίνδυνο να μείνουν με ελάχιστους παίκτες αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες της κατηγορίας και ανάμεσά τους και η ΠΑΕ Τρίκαλα, της οποίας τέλος του μήνα λήγουν 17 συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Σε περίπτωση που οι ομάδες αναγκαστούν να παίξουν παράζ, ο κίνδυνος ταλαιοφεύγει, αν και εκτιμήσει αναφέρουν ότι θα δοθεί παράταση στη διάρκεια των συμβολίων από την ΕΠΟ. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι αν το δεχτούν και οι παίκτες, αφού το συνδικαλιστικό τους όργανο έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για την εξέλιξη αυτή. Μάλιστα, αναμένεται από την Τρίτη θύνοντα του Τρικάλου να ξεκινήσουν συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει ουσία, καθώς η αβεβαιότητα για το αύριο στην ΠΑΕ περιορίζει τις συζητήσεις. Πάντως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παίκτες του Τρικάλου θεωρούνται βάσει συμβολίων για ένα ακόμη χρόνο: Κοντογολίδης, Αρκατσάνος, Κόρμπος, Πουρίς, Ιακουβάκης, ενώ όλο το υπόλοιπο έμψυχο δραμικό μένει ελεύθερο, αφού τα συμβόλαια, η χρονική του διάρκεια είναι μέχρι τις 31 του 2011. Εν τω μεταξύ, στην ιδιαίτερη πατρίδα του επέστρεψε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα, Σλάβεν Στεπάνοβιτς, μετά από απέρατηση του μάνατζερ του. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αποφάσισε να αποχωρήσει από τα Τρίκαλα, αφού οι και ανέρθροι όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως ο Στεπάνοβιτς διαβεβαίωσε τους ανθρώπους συλλόγου πως αν τελικά η ομάδα καταφέρει να πάρει την αδειοδότηση, τότε θα επιστρέψει για να αγωνιστεί κανονικά στα play-off της ανόδου. Στα αγωνιστικά, οι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων θα έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη.